Άντρες με ποδιακές φορεσιές σηκώνουν στους ώμους τους το φέρετρο. Ο Βασιλής Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός σε όλους Χάρη Κλίν, οδηγείται στην τελευταία του κατοικία υπό τους ήχους ποντιακής λύρας. Ο άνθρωπος που πρόσφερε επί δεκαετίες το γέλιο στην Ελλάδα προκαλεί σήμερα τη συγκίνηση. Σήμερα χάσαμε έναν πολύτιμο, έναν μεγάλο καλλιτέχνη, έναν πατριώτη, έναν πόντι ο οποίος μας έκανε περήφανος. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για την οικογένειά του. Λαφρύν το χώμανα, όπως λέμε εμείς οι πόντι. Από νωρίς η Μητρόπολη Καλαμαριά ήταν ασφικτικά γεμάτη. Εκπρόσωποι της πολιτικής, καλλιτέχνες, φίλοι, απλοί άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από το έργο του, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για να πούν το τελευταίο αντίο στο Χάρη Κλίν. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη Καλαμαριά ήταν και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Για να επιβιώσει, εμφανίζεται σε κέντρα των Αθηνών. Ο ενταφιασμός του Χάρη Κλίν έγινε στο κημητήριο Καλαμαριάς μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Τεράστια απώλεια για όλους μας. Εγώ ήμουνα μαζί του 4 χρόνια, 7 σεζόν. Όλοι τον λέγανε δάσκαλο, άλλοι τον λέγανε αρχηγό. Εγώ τον έλεγα κύριε Χάρη. Και κύριος με αποκαλούσε χαϊδευτικά Ιωαννάκη. Ευχηθήκαμε καλό ταξίδι στο μεγάλο δάσκαλο, στο σπουδαίο καλλιτέχνη, τον αξεπέραστο καλλιτέχνη. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε το έργο του, να χαρίζουμε γέλιο στον κόσμο, να σατιρίζουμε, να χτυπάμε τα κακό σε κείμενα. Το οφείλουμε στο μεγάλο Χάρη Κλίν. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ για ένα τελευταίο αντίο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Χάρη Κλίν ήταν ένας σπουδαίος όντως καλλιτέχνης. Ήταν αυτό που ο κόσμος έβλεπε, αυτό που ο κόσμος δεν έβλεπε, αλλά που σίγουρα οσμιζόταν, ήταν ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο Χάρη Κλίν έφυγε σε ηλικία 78 ετών. Η υγεία του είχε κλονιστεί τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως μετά το θάνατο του γιού του.